Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Εδώ τώρα σκεφτόμουν που είμαστε ερχόμενος εδώ σήμερα, ναι, ότι σαν σήμερα έχασα τον πατέρα μου πριν από 33 χρόνια. Και 33 χρόνια, ναι, το θυμάμαι σαν χθες. Ο πόνος των ανθρώπων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων δεν μπορεί να φύγει ποτέ. Ό,τι και να τους πούμε εμείς, ιδιαίτερα των γονέων, γιατί το να χάνεις το γονέα σου είναι πολύ επώδυνο, το να χάνεις το παιδί σου είναι αδιανόητο. Άρα θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να τους πούμε. Μόνο σεβασμό στον πόνο που αισθάνονται. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Πού είσαι, έλα ρε μπαμπά, φτάνω. Καταλαβαίνεις. Δεν το έχουμε ζήσει όλοι. Δεν υπάρχει γονέας. Το έχει ζήσει η κυρία Νικολοπούλου, το έχει ζήσει ο Βασίλης, το έχει ζήσει ο πρόεδρος, το έχετε ζήσει κι εσείς. Ο πόνος αλλά αυτός των ανθρώπων αυτών είναι, ωραία, ο αδιανόητος, ναι, πόνος. Αλλά είναι αδιανόητο τίποτα να παίρνει το τρένο το παιδί εν έτη 2023, να λέει μπαμά φτάνω, μπαμά θα σου τηλεφωνήσω όταν φτάσω και να ειδοποιούν τη μάνα ότι ξέρεις το παιδί σου κάει και σκοτώθηκε κλπ. Είναι φοβερό, τρομερό. Κύριε Αυτιά, ελάτε. Ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα σήμερα. Κυρίως θέλω να, ναι, δώσω μερικές απαντήσεις στην κοινή γνώμη για πράγματα που ακούστηκαν τις περασμένες μέρες. Γιατί μέσα στο, μέσα στο τρίμερο, ναι, πένθος δεν μπορούσαμε να βγούμε ούτε να μιλήσουμε ούτε να, ναι, τι να πεις εκείνη την ώρα. Θέλω να σας ακούσω. Όμως πρέπει ορισμένα πράγματα για την κοινή γνώμη να είναι ξεκάθαρα για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος για να αντιμετωπίσουμε αυτή την εθνική τραγωδία. Γιατί είναι μια εθνική τραγωδία. Δεν έτσι, όπως το λέτε. Πρώτα απ' όλα αυτό που ακούστηκε και που έγινε πολύ μεγάλη, έτσι, προκάλεσε την κοινή γνώμη ότι ο σταθμάρχης αυτός ήταν ρουσφέτη κάποιου βουλευτού. Αυτό ερευνάτε? Είναι τελείως ψέμα. Δεν χρειάζεται να ερευνήσει. Το έχουμε ήδη ερευνήσει, το έχω ερευνήσει ο ίδιος. Τι προκύπτει από αυτό? Η κινητικότητα στο δημόσιο γίνεται μέσα μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μάλιστα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι δημόσια. Όποιος δημοσιογράφος θέλει μπαίνει και κατεβάζει την πλατφόρμα. Εκεί τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο? Σε 15 μέρες έγινε. Δεν έγινε έτσι. Το εξηγήσω. Η κινητικότητα άνοιξε, ναι, και ζήτησε ο ΣΕ 18 θέσεις για σταθμάρχες. Μάλιστα. Έκαναν αίτηση από όλο το ελληνικό δημόσιο 2. Και το σύστημα αυτόματα, εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια, τους πήρε. Ναι. Και μετά περάσαν αυτοί οι 2 από την αρμόδια υπηρεσιακή επιτροπή του ΟΣΕ, τους έκριναν κατάλληλους και τους πήγαν για εκπαίδευση. Δεν χρειάζονταν να βάλει κάποιος ρουσφέτη, διότι το σύστημα τους ρουφάει αυτόματα. Με εφόσον είναι μόνο 2 ρουσφέτη, θα χρειάζονταν κάποιος να βάλει. Εβδομάδα, εάν ήταν 18 θέσεις και 50 ηγετήσεις. Με 15 μέρες εκπαίδευση δεν διοικεί στη Λάρισα. Δεν έγινε 15 μέρες εκπαίδευση. 15, δεν έγινε. Αφού έχουμε το δεν έγινε 15 μέρες εκπαίδευση. Αυτά όλα είναι ψέματα. Και δεν πρέπει να λέμε στον κόμμα ψέματα σε μια, ναι, εποχή τραγωδίας. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο οι 2, και οι άλλοι 16 που προσελήφθησαν, ναι, με μπλοκάκι, διότι, ναι, εφόσον δεν προσελήφθησαν και οι 18 από το δημόσιο, οι άλλοι 16 πήραν από την αγορά, δεν μπορεί να πάρει ο ΣΕ μόνιμους αυτόματα, γιατί θέλει ΑΣΕΠ. Και γιατί δύο χρόνια. Γιατί δεν μπήκε στο ΑΣΕΠ? Για να κάνει το ΑΣΕΠ διαδικασία πρόληψη σταθμάρχη θέλει 2 με 3 χρόνια. Τόσο είναι η διαδικασία. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό? Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Πώς δεν μπορεί να αλλάξει τώρα? Το ΑΣΕΠ είναι συνταγματικό, ωραία, ζήτημα. Και δεν το πήραν τον άλλον, τέλειωσε η Αμάριο και τον έβαλανε στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν. Μέρες. Πάμε λοιπόν. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, περάσαν εκπαίδευση 7 μήνες, όλοι και 18. Θρανείο δηλαδή. Θρανείο. Ναι. 6 μέρες την εβδομάδα, 7 ώρες την ημέρα. Περάσαν από ψυχολόγο, από παθολόγο, από καρδιολόγο. Ναι. Κάναν πρακτική εξάσκηση, κάναν θεωρητική εξάσκηση. Δώσαν εξετάσεις προφορικές, γραπτές, πρακτικές. Δεν πήγε κανένας να γίνει σταθμάρχης χωρίς να έχει πάρει την πλήρη εκπαίδευση. Όλα αυτά δε, η εκπαίδευση και ο φάκελος του καθενός από αυτούς, με ακρίβεια των βαθμών του και το τι ακριβώς έχει περάσει ως εκπαίδευση για να πάρει την πιστοποίηση που τελικά πήρανε, έχει παραδοθεί στην ΡΑΣ. Την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, ναι, η οποία και τους ελέγχει. Ναι, έλεγξαν να δούνε. Αυτό θα ρωτήσετε την κυρία πρόεδρο της ΡΑΣ. Εγώ δεν την ξέρω την κυρία πρόεδρο. Είναι αυτά η ΡΑΣ έχει όλη διοριστεί τη ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχομαι όταν λοιπόν. Όταν θα τους φωνάξει όλους. Για να, φυσικά τους ρωτήσει. Έτσι. Ξαναλέω όμως να ξεκαταλάβει ο κόσμος. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο ρουσφέτη. Είναι ψέμα αυτό που ακούστηκε. Έχουμε να κάνουμε. Ποιος τον έβαλε μια διαδικασία στη Λάρισα σταθμάρχη? Μισό. Σταθμάρχη στη Λάρισα. Ποιος τον έβαλε? Τον έχει βάλει με την υπογραφή του. Προφανώς.
Ο περιφερειακός διευθυντής του ΟΣΕ. Α, μπράβο, τον έβαλε σε 15 μέρες. Εγώ ρωτάω, σε 15 μέρες ένα γιατρό τον επέρνεις, θα τον έβαλες γενικό διευθυντή στο νοσοκομείο? Εξ όσων γνωρίζω, αυτό που σας λέω τώρα το λέω, ναι, γιατί το έχω μάθει όχι με την ακρίβεια των προηγούμενων. Καλόπιστα ρωτάω. Ο άνθρωπος αυτός στην αρχή μπήκε στην Καλαμπάκα, σε ένα σταθμό που είχε πολύ μικρή κίνηση. Προφανώς, γιατί μέσα στις εορτές. Περνάει μια φορά το χρόνο τρένο. Σωστά. Για εκεί τον πήγανε. Και ήταν εκπαίδευση αυτή. Με ένα τρένο περνάει μια φορά το χρόνο. Τον πήγανε για το σταθμό που πέρασε μια φορά το χρόνο. Ναι, αυτό δεν ήταν. Έγινε όμως. Εκπαίδευση είχε κάνει σε 7 μήνες πριν σας. Ναι, αλλά δεν ήταν σε σταθμό σε 7 μήνες. Σε 7 μήνες. Σε 7 μήνες κάνανε προφορική και πρακτική εκπαίδευση, ναι, και πήραν την διεθνή πιστοποίηση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο πεδίο φαίνεται, κύριε Γεωργιάδη. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτός που επέλεξε από τον ΟΣΕ να τον βάλει στη Λάρισα, ναι, ήταν προφανώς ο διευθυντής του ΟΣΕ που κάνει τις μετακινήσεις. Που τον έβαλε. Θέλετε να δείτε το γιατί τον έβαλε. Το εργασιακό δεν ξέρω γιατί τον έβαλε. Μπράβο. Πού το ξέρω. Εδώ δείπες για Καλαμπάκα. Ναι. Για δώστε 2 λεπτά. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε. Ο Πρωθυπουργός είπε όλα στο φως. Ολοκλήρωσε τη θεωρητική 8 πρώτου. 30 πρώτου εξάσκηση 5 ημερών δίπλα σε έμπειρο. Σωστό. 1 έως 14 εργασία στο σταθμό της Καλαμπάκας. Κάθισε λοιπόν 14 μέρες στην Καλαμπάκα, πέρναγε 1-2 φορές τη μέρα τρένο, κατρέχει στα γύφτικα. 15 έως 18 Δευτέρου μαθητεία στο σταθμό νέων πόρων. Αναβαθμίστηκε. Δηλαδή, 1 με 14 Καλαμπάκα, 15 με 18 νέων πόρων. 22 με 23 βασικό σταθμάρχης νέων πόρων. 24 Δευτέρου μαθητεία στο σταθμό της Λάρισας και 25 Δευτέρου κανονική εργασία. Δηλαδή, παίρνεις τον Γεωργιάδη που τέλειωσε χθες τη σχολή αεροπλάνων και την επόμενη μέρα του λες θα διευθύνεις τον αεροδιάδρομο του Βενιζέλος. Αυτό είναι. Επαναλαμβάνω. Αυτό είναι, Υπουργέ. Αυτό θα το βρείτε. Έτσι. Θα ερωτηθεί ο άνθρωπος τον ΟΣΕ που τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Τον έβαλε κάποιος ανώτερος από αυτόν. Κάποιος που έχει την ευθύνη του να βάζει το σταθμάκι. Να ρίξετε φως σε αυτό το θέμα. Αυτός που έχει βάλει την υπογραφή του, ναι, προφανώς θα ρωτηθεί από τον κύριο εισαγγελέα για ποιο λόγο αποφάσισε να βάλει τον άνθρωπο αυτόν εκεί. Εγώ μπαίνω σε αυτό που ακούσα στην κοινή γνώμη. Τώρα, να πω κάτι ακόμα. Βεβαίως. Τι είναι αυτό το οποίο σας συντρέχει. Αυτό μα το ξέρω, έτσι έγινε. Δεν αυτό υπάρχει. Αυτή είναι ακρίβεια. Τα βλέπετε είναι αλήθεια. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Ένα παιδάκι που τέλειωσε πέρυσι δημοσιογραφία να βγει να πει κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τι θα πει το παιδί? Επανέρχομαι. Που είπε, δεν παθαίνει τίποτα. Εντάξει. Που τον έβαλε με την υπογραφή κάνει του, θα ερωτηθεί. Ναι. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο, ελάτε. Την κοινή γνώμη την συντρέχει, όλους μας συντρέχει το εξής ερώτημα. Μα άμα υπήρχαν τα συστήματα τα εξελιγμένα, δεν θα προλαβαίνανε το λάθος? Αυτό που λέτε πριν και για την συμβάση, για την επιτροπή και τα όλο λοιπά. Αυτό το πράγμα. Αυτό ναι. Έτσι. Αυτό που λέτε όμως, ναι, έχει ορισμένες υποκατηγορίες. Δηλαδή, ο σταθμός της Λαρίσης, στον, ναι, οποίο βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, είχε μέσα του εξελιγμένη τεχνολογία για να προστατεύει από κάποια λάθη? Δεν υπήρχε αυτό. Έκλεισε από το 15. Μα είχε. Πού την είχε? Ο σταθμός της Λαρίσης είχε, ναι, κύριε Αυτιά. Ναι, αλλά λειτουργούσε. Λειτουργούσε. Και δεν το είχε. Όλα λειτουργούσαν. Τα πάντα λειτουργούσαν. Και ποιος δεν είδε? Ποιος δεν άνοιξε τα μάτια? Μα αφήνετε λίγο να το εξηγήσω. Γιατί αυτό θα σκάσω αν δεν το πω. Πέστε το. Έχει το μυαλό μου, δεν μπορώ να το πιστεύω. Πέστε το. Πέστε το. Μπροστά του, ναι, έχει μια οθόνη τεράστια. Ναι. Μπροστά του μια τεράστια οθόνη. Ναι. Όταν έβαλε το τρένο στη λάθος γραμμή, άναψε μια κόκκινη γραμμή και του βάραγε ένα κόκκινο λαμπάκι και του βάραγε και ήχος. Που δεν το του έλεγε ότι είσαι σε λάθος γραμμή. Αυτός ο ήχος με το λαμπάκι του χτύπαγε επί 12,5 λεπτά. Επί 12,5 λεπτά αυτός ο Χριστιανός δεν κατάλαβε, λέει, ότι αυτή η κόκκινη γραμμή που του άναγε σε όλο τον τοίχο μπροστά του και το λαμπάκι που του βάραγε, ότι σημαίνει ότι το έχει βάλει σε λάθος γραμμή. Το γιατί δεν το γνωρίζω. Ήτανε μέσα, αν ήταν μέσα, δεν τα ακούγε. Πιστεύω εγώ, το δεν το ξέρω. Α, πιστεύω ερώτημα. Ότι δεν ήταν. Πιστεύω ότι έχει πάει για καφέ, έχει πάει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είσαι μπροστά στο κοντρόλ. Άρα και εδώ έρευνα. Και αν το βλέπει 12,5 λεπτά και αν το καταλαβαίνει. Άρα, άρα και εδώ έρευνα. Φυσικά. Αλλά για τον κόσμο μα βλέπει. Και η οθόνη λειτουργούσε και τα φανάρια λειτουργούσαν και το κουδούνι λειτουργούσε. Και όλα τα συστήματα της Λαρίσης λειτουργούσαν. Όλα. Ερώτημα. Ναι. Αφού λειτουργούσαν όλα, όλοι οι άλλοι που βλέπαν όλα αυτά τα συστήματα, δεν είναι το τρένο ότι πάει στην ίδια γραμμή με ένα άλλο και θα τρακάρουνε? Όπως θα συγκρουστούνε. Ακούστε, όπως απεδείχθη, ναι, ο ατυχής μηχανοδηγός, τραγικός μηχανοδηγός, το κατάλαβε. Άρα, και τον καλά ρώτησε. Ναι. Και αυτός επέμεινε ότι είσαι καλά.
Γιατί πριν, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Πριν είχε χαλάσει με μερικές ώρες ένα τρένο, είχαν κλείσει τη μια γραμμή, είχαν περάσει το τρένο στην άλλη γραμμή, είχε γίνει προφανώς κουβέντα μεταξύ τους ότι για λίγο διάφορη γραμμή γίνεται μονή από διπλή. Προφανώς ο μηχανοδηγός εκείνη την ώρα σκέφτηκε, α, ακόμα είμαστε στη διαδικασία που γίνεται αυτή η αλλαγή. Και τώρα πίστηκε στο σταθμάρχη, όπως απεδείχθη κακώς, και προχώρησε και έγινε το δυστύχημα. Από το 14. Αλλά πάντως. Θα έρθω στο 14. Αλλά πάντως να καταλάβει ο κόσμος. Δεν ήταν η περίπτωση ενός σταθμού που όλα τα συστήματα δεν υπήρχαν ή ήταν χαλασμένα και το λάθος σταθμάρχη δεν μπορούσε δεν να τσεκαριστεί. Εδώ λειτουργούσαν όλα. Βοηθό είχε. Πάμε τώρα. Είπε ο κύριος Κούγιας, όταν το λέει ο Κούγιας είναι. Εντάξει. Είπε ότι στις 10. Εγώ θα σας πω αυτό που γνωρίζω. Ναι, ελάτε. Αυτά τα ερευνήσω σε γέλεσα. Λέω ότι μου έχουν πει. Γιατί εγώ πάντως δεν ρωτάω, έχω... κύριε Υπουργέ. Έτσι, ναι. Όπως θα σας πω ότι μου έχουν πει. Ελάτε. Όχι, πάντα ήταν ένας ο σταθμάρχης. Ναι. Και έχουν βγει και τα φύλλα και το 15 και το 16, το 17 και το 18 και το 19. Πάντα ένας ήταν. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Κακός. Από ό,τι φαίνεται, κακός. Ο προηγούμενος σταθμάρχης. Από ό,τι ήταν ένας από το 15 και μετά. Από όσο το έχω δει, δεν κακώς. Ξέρω. Κακώς. Γιατί κάτι μπορεί να πάθει. Πάμε λίγο. Μπορεί να πάθει ένα κεφαλικό, να πάθει η καρδιά του. Πάμε να λίγο. Πάθει κάτι. Πάμε λίγο. Δηλαδή, πάμε λίγο. Αυτά δεν τα βλέπανε οι κυβερνήσεις. Αν πάθει κάτι, δεν δίνει άδεια. Εκεί, έγινε, εκεί αυτός ήταν, ήταν καλά, έδωσε άδεια. Αν ήταν να είχε πάθει κάτι, δεν θα έπαιρνε ο μηχανοδηγός ανάποδα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Από ό,τι λέγεται, ο προηγούμενος της προηγούμενης βάρδιας. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο ανησύχησε και έμεινε 40 λεπτά παραπάνω μαζί του. Μάλλον αυτό εννοεί ο κ. Κούγιας. Δεν ήταν να μείνει υποχρεωτικά. Έμεινε ο άνθρωπος παραπάνω. Άρα μετά έφυγε. Έφυγε, το τρένο είχε καθυστέρηση. Επειδή είχε καθυστέρηση, τότε έπρεπε να μείνει. Γιατί υπήρχε θέμα. Στο πιο δύσκολο σημείο, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι καλό εσάς, είναι καλό αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Καταλάβατε τώρα. Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς. Προσπαθώ να σας εξηγήσω. Προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ότι η ιδέα ότι είχαμε έναν διαλυμένο σταθμό με διαλυμένα μηχανήματα που δεν λειτουργούσαν δεν είναι αληθής. Ναι, το αποτέλεσμα μετράει όμως. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε ένα λάθος. Έκανε σωρία λαθών, αν τυχόν και ήταν εκεί. Το λένε και οι δικοί του. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Το λένε οι δικοί του. Τώρα τους βγάλαμε. Ναι. Τους βγάλαμε. Τώρα, επίσης, το πρωί οι ειδικοί είπαν ένα σχέδιο που εφαρμόζεται στη Γερμανία και εφαρμόζεται και στην Ευρώπη. Να το λάβετε υπόψη. Να εξηγήσω λίγο. Για τη σήμερα που το ξέρω καλά, αυτό γιατί δεν υλοποιήθηκε. Να το εξηγήσω λίγο. Γιατί δεν υλοποιήθηκε αυτό το πράγμα. Να το εξηγήσω λίγο. Γιατί δεν θα συνειδητοποιούμε αλλιώς να τα καταλάβουμε. Συνόμαστε μια χαρά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ποια είναι τώρα η βασική, ας πούμε, ένσταση, κατηγορία πόνωσης κοινής γνώμης, γιατί δεν είχε εφαρμοστεί το σύστημα. Σωστό. Της τηλεματικής σε ολόκληρο το δίκτυο. Να το, δύο πρωτοσέλιδα εδώ, τρία. Πάμε. Τρένο. Λέει, εδώ, οι αμαρτίες της τυφλής γραμμής. Ναι, αμαρτίες. Ναι. Και εδώ τρένο οι ευθύνες. Όλα αυτά είναι σωστά. Εδώ, να τα. Όλα αυτά είναι σωστά. Και πολλά. Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Ελάτε. Είναι σήμερα που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανόνας να είναι σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γραμμές, η τηλεματική εφαρμοσμένη σε όλες τις γραμμές τους? Απάντηση, όχι. Σήμερα που μιλάμε, τρεις μόνον χώρες, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία, έχουν ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής. Εμείς η Ελλάδα, 30 Σεπτεμβρίου, όπου πρόκειται να τελειώσει αυτή η σύμβαση, θα γίνουμε η τέταρτη χώρα που θα έχουμε συνολικό σύστημα. Ο κανόνας στην Ευρώπη είναι να μην υπάρχει συνολικό σύστημα. Όχι, να κάνουμε υπάρχει αυτό που είναι το καλύτερο στην Ευρώπη. Μα συμφωνώ. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Μα καλά το λέμε. Φέρω, ναι. Και σας ορκίζομαι. Εγώ άκουσα το Μητσοτάκη και λέει θα φέρω, θα το τελειώσω αυτό. Αυτό είδα. Έχει τρέξει πολύ το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα το παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ νεκρό. Παγωμένο. Μα το έχουμε, να το. Γι' αυτό και έχετε δει το, ότι είναι. Ο κύριος Σπύριτζης, ο αρμόδιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εμφανιστεί ούτε μία μέρα όλο το διάστημα. Γιατί μέρα... ο αρμόδιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ πού είναι? Λοιπόν, να μας πει τι έκανε με αυτή τη σύμβαση. Εδώ είναι οι συμβάσεις. Να τες. Πρώτη σύμβαση, 30-26-9 του 2014. Σωστά, Αθήνα, Σαμαρά. Επικυβερνήσεως Σαμαρά μπήκε το σύστημα. Έως η σύμβαση είναι επικυβερνήσεως Σαμαρά. Έως το 2017 είχε δοθεί το 32,69, χωρίς όμως σε σταθμό ή γραμμή σε λειτουργία. Έρχεται το 18-19. Γίνεται μια καταγγελία, δημοσιονομικός έλεγχος λόγω ενστάσεων. Χαμός. Δεν το πήρα εγώ, το πήρε ο Άδωνης, ένσταση στον Άδωνη. Πάμε καρα... χαμός. Στέι, ιστορίες, παπάδες κλπ. Πάμε παρακάτω. Οκτώβριο του 19 έρχεται η Νέα Δημοκρατία, έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο, διότι έστειλε κάποιος η ένσταση και λέει ψάξτε το, γιατί θα πάτε φυλακή. Σου λέει ο άλλος, κάτσε να το στείλω.
Ναι, υπογραφή Μάιο το 2021, είχε ολοκληρωθεί το 36,5%. Δηλαδή, το 70% λειτουργεί, άρα δεν λειτουργεί όμως ποιο. Το κομμάτι αυτό. Η Νόη, τη Θωρέα, Λάρισα, Πλατή, πώς γίνεται αυτό το κακό, το μεγάλο. Εκεί λοιπόν δεν έπρεπε να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Όχι έναν θα βάλω, 40 θα βάλω εκεί. Εγώ θέλω να φυλάνε θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Και κακώς δεν ειδοποίησε η διοίκηση να πει, εδώ έχω θέμα, δεν λειτουργούν τα φανάρια και τα ηλεκτρικά. Λειτουργούσαν και τα φανάρια τα ηλεκτρικά εκεί. Είναι τώρα. Λειτουργούσαν. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργούσαν. Μα ο μηχανοδηγός βλέπει το κόκκινο, γι' αυτό ωραία, ρωτάει. Βάζω τρεις, βάζω τέσσερις. Βάζω πέντε. Το λάθος προφανώς της διοίκησης του ΟΣΕ, ναι, και αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλα αυτά που διαβάζω, ναι, ναι, είναι ότι ενώ είχαμε το σύστημα τηλεματικής να δουλεύει στο 70%, άρα θα μπορούσαν τον άπειρο σταθμάρχη, σωστό, να τον πάνε στο 70%, έτσι, τον πήγαν τον άπειρο σταθμάρχη στο 30%. Αυτό προφανώς ήταν το λάθος. Γιατί όμως έγινε προφανώς αυτό? Γιατί αυτός ήταν από τη Λάρισα και είχε δηλώσει από την αρχή ότι θέλει να πάει στη Λάρισα. Και το δημόσιο, ξέρετε πώς δουλεύει το δημόσιο. Ναι, δήλωση στη Λάρισα, ένα λεπτό. Και εγώ θέλω να οδηγήσω ελικόπτερο. Πες μου, δεν δικαιολογώ. Σε μια εβδομάδα να πάω και να οδηγήσω ελικόπτερο. Κάνανε λάθος φρικτό. Έτσι, μπράβο. Δεν δικαιολογώ. Αυτά θα ψαχτούν. Προσπαθώ να καταλάβω πώς έγινε. Το ξέρω. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ναι. Να σου πω και κάτι πάμε άλλο. Πάμε τώρα. Βγήκαν οι συνάδελφοί του σταθμάρχες και μηχανοδηγοί και είπαν τα λάθη του. Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να και αποκομίσει πολιτικά ωφέλη από αυτό είναι αισχρή. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη σύμβαση από την κυβέρνηση Σαμαρά που έπρεπε να έχει ολοκληρώσει μέχρι 31 μάλιστα Δεκεμβρίου του 2016. Τελικά μας παρέδωσε το 2019 μία σύμβαση νεκρή που χρειάστηκε για να επεκταθεί να ξαναπεράσει το ελεκτικό συνέδριο, Γιώργο Αυτιά. Και ξέρεις θα πει ελεκτικό συνέδριο, είπε πριν και η Νικολοπούλου. Αυστηρός έλεγχος, δύο χρόνια. Ότι χρειάστηκε ο έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που και αυτό προκάλεσε μία επιπλέον μάλιστα καθυστέρηση. Εγώ τα γνωρίζω αυτά καλά τα της συμβάσεως, διότι η σύμβαση αυτή την πληρώνουμε μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εμείς πληρώνουμε. Η ΟΣΕ την εκτελεί, το Υπουργείο Υποδομήν την εποπτεύει, αλλά εμείς την πληρώνουμε. Και επειδή είχαμε αγωνία να δούμε αυτό το διάγραμμα, τι γίνεται με αυτή τη σύμβαση, ναι, έχω κάνει στο γραφείο μου κατά το παρελθόν δύο φορές σύσκεψη με τον Κώστα Καραμαλή και τον κύριο Βίνη του ΟΣΕ και τη δικιά μου υπηρεσία για αυτή τη σύμβαση. Τη σύμβαση την ξέρω απ' έξω τα προβλήματά τη. Διότι εμείς πιέζαμε να τελειώσει γρηγορότερα ωραία, αυτή τη σύμβαση. Ρωτάω... Ο Καραμαλής και ο Καραμαλής, ναι, ο άνθρωπος, ναι, που νομίζει ο κόσμος ότι αδιαφόρησε, ήταν αυτός που ούρλιαζε να πάει η σύμβαση γρηγορότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχω δει με τα μάτια μου. Να μην το πω, να πω ψέματα. Τον έχω δει στο γραφείο μου με τι αγωνία φώναζε στους υπηρεσιακούς να τελειώσουν αυτή τη σύμβαση και να μπει μια ώρα αρχίτερα. Όμως, να το ελεγκτικό, να η αρχή διαφάνειας, να οι ενστάσεις, να το ΣΤΕ. Να οι συνδικαλιστές, να ο ένας, να ο άλλος καθυστερούν. Παρά τα αυτά. Και με μάλιστα όλη αυτή την καθυστέρηση φτάσαμε να έχουμε δώσει το 70% σε λειτουργία και μέχρι 39 να κλείνει οριστικά και το υπόλοιπο 30%. Αυτή η ημερομηνία θα τηρηθεί 19/9/2023. Θα τηρηθεί υποχρεωτικά. Μακάρι. Προσέξτε όμως τώρα. Μακάρι... Αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες. Αυτά δεν τα λέω για να αναιρέσω τις ευθύνες. Είναι μεγάλες οι ευθύνες όλων. Οι ευθύνες είναι φρικτές. Ούτε για να πω κάτι στους γονείς, στους συγγενείς, στους φίλους των ανθρώπων αυτών που επαναλαμβάνω, σας λέω ο πόνος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ό,τι και αν πούμε εμείς. Και το μόνο που ακούμε να σκύψουμε το κεφάλι όταν τους βλέπουμε. Όμως δεν θέλω να πιστέψετε, ναι, ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε για αυτό το θέμα. Δεν αδιαφορήσαμε, είναι η απάντηση. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα για Παπαγγελόπουλο και τέτοια. Υπάρχει κάποια. Να με ρωτήσετε. Γιατί δεν με ρωτήσετε. Ε? Να με ρωτήσετε. Τελικά τι έγινε με όλο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος χθες καταδικάστηκε για δύο παραβάσεις καθήκοντος. Η μία παράβαση αφορά μια υπόθεση του Μιχάλη Σάλα. Εκεί δεν θέλω να μπω, δεν την ξέρω και καλά. Η δεύτερη όμως υπόθεση, την οποία καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος έναντι της εισαγγελέας κυρίας Ράικου. Ναι. Ποια είναι η κατηγορία την οποία κηρύχθηκε ένοχος? Ότι πήρε την κυρία Ράικου τηλέφωνο και τη ζήτησε να στήσει κατηγορίες για την Οβάρτης κατά των πολιτικών του αντιπάλων και τη κυρία Ράικου του έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο εναντίον των πολιτικών προσώπων. Και αυτός επέμενε και της είπε, αν δεν το κάνεις εσύ, θα βρω κάποιον άλλο να το κάνει. Για αυτό το πράγμα, για τη σκευωρία Οβάρτης δηλαδή, καταδικάστηκε χθες ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Μας κουνάνε το δάχτυλο του ΣΥΡΙΖΑ.
Αθώα η Σεκελεύση. Κυρία του Λουπάκη, η κατηγορία δεν ήταν για την Οβάρτη. Ήταν για το θέμα του κυρίου Κουρουπλή και τη λίστα των φαρμάκων. Και γι' αυτό κηρύχθηκε ότι δεν είχε δόλο. Και αθώθηκε. 8-5 δεν αθώθηκε πανηγυρικά, αλλά αθώθηκε. Αθώα. Ο κύριος Παγγελόπουλος όμως, ξαναλέω, καταδικάστηκε, είναι ένοχος, γιατί προσπάθησε να στήσει τη σκευωρία Νοβάρτη. Λοιπόν, αυτό έγραψε η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, κοιτάξτε το θέμα αυτό. Οι συγγενείς των θυμάτων, αυτές οι αθώες ψυχές που χάθηκαν, θέλουν απάντηση και όλα αυτά. Με αυτό το είπαμε για να κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσω. Με αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θέλω να σας το πω αυτό, να σας κοιτάξω όλους στα μάτια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Να το κάνετε. Για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να μάθουν οι συγγενείς αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων, που όποιος βλέπει τα παιδιά αυτά και τις φωτογραφίες και τις ιστορίες τους λυγίζει, χωρίς να είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Άρα καταλαβαίνουμε για τους γονείς, για τα αδέλφια, για τους φίλους, για τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, ποιος είναι ο πόνος σήμερα. Θα σκιστούμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μάθουν τουλάχιστον την αλήθεια, τι πήγε στραβά. Να το κάνετε. Όλοι αυτό σας. Είναι δέσμευση. Όλοι. Είναι δέσμευση, είναι λόγος τιμής, θα γίνει. Όμως, κύριε Αυτιά, με αυτό θέλω να κλείσω. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον ανίποτο πόνο να γεμίσει πάλι την ελληνική κοινωνία δηλητήριο. Βλέπω τις αναρτήσεις παραδείγματος του κυρίου Γκλέτσου για το Χιώτη. Άστο τώρα. Θα πάω να τον μπλακώσω στο ξύλο. Ένα λεπτό. Ή της κυρίας Σαμίου για μένα. Ένα λεπτό. Ωραία μέρα θα ήταν, ήταν ο Γεωργιάδης στο τρένο. Αυτά. Όχι, ο Γιώργος θα μας πει. Σε παρακαλώ. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Τώρα την ώρα του πόνου και της θλίψης της πραγματικής, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους τοξικούς ανθρώπους να χύσουν δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία για πολιτικούς λόγους. Λοιπόν. Ακούστε φράση που διάβασα για μένα χθες. Δεν θέλω. Μεγάλη μέρα θα ήταν αν ο Γεωργιάδης στο τρένο. Κύριε Γεωργιάδη. Αυτά δεν μπορούν να λέγονται στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, ηρεμία. Για κανέναν συμβολικό, για μένα. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε κάτι. Μακριά και από την εκπομπή και από εμάς. Τέτοια πράγματα, ναι, αλλά από τέτοιους ανθρώπους, αφήστε το. Αφήστε το. Τον κύριο Γκλέτσο τον έχει στην πολιτική του επιτροπή. Τον έχει στην πολιτική του επιτροπή. Κύριε Γεωργιάδη, είναι απόνο ο κύριος Γκλέτσος. Τον έχει υποψήφιο περιφερειάρχη. Λοιπόν. Και ακόμα δεν έχω διαβάσει καταδίκη από το ΣΥΡΙΖΑ για την απειλή να ξυλοφορτώσει έναν συμπολίτη του. Και περιμένω την κυρία Ξενογιαννακοπούλου που είναι εδώ τώρα, τη βλέπω απέναντι. Να τοποθετηθεί επ' αυτού. Είναι η ώρα να αφήσουμε τον καθένα να λέει αυτά στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό θα κάνουμε την Ελλάδα μας. Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε να δείτε. Εγώ είδα τον εαυτό μου σε μια αφίσα και δεν είπα λέξη. Προσέξτε. Αλλά εδώ έχει... Είδα τον εαυτό μου σε μια αφίσα με άλλους 14 και δεν είπα λέξη. Εδώ είναι χειρότερο. Αφήστε το. Ξέρετε γιατί. Λοιπόν, γιατί πατάνε πάνω στο πένθος. Αφήστε πατάνε το, πάνω στον πόνο. Αφήστε το, κύριε Γιώργο. Πατάνε πάνω στην απώλεια. Η δημοκρατία. Για να πετάξουν δηλητήριο. Η δημοκρατία. Οι άθλοι. Η δημοκρατία έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας. Να το ξέρετε. Όχι, δεν έχει άλλο. Θέλω να το ξαναπώ. Δεν έχει άλλο. Στους συγγενείς αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει τίποτα που να περνάει από το χέρι μας που δεν θα κάνουμε για να μάθετε την αλήθεια.